παρακολουθίας που κάνει σε πάντα άξιμος. Σε βασίλη Παρτέλες, κυρία Δημαρχή, κυρία Ελεγγύη Αντιτερυφθέρα Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, εκπρόσωποι της αστυνομίας του Τρεπτού και της Βουλιοπεστικής, κυρία Δημαρχή, κύριε Πρόεδρε του Ρεσπιρότητας Μίγρας, σκυδρές πολίτες μας, αγαπημένοι μαθητές. Μακεδονία, η γη των ηρών και των τρίρων, όπου οι κορυφαίες πολίτες εγγύζουν τα σύνδεχα, και οι ποταμοί της, σαν ασημένες κορδέλες, διασκύνουν τα πράγματα στα λιβάδια της. Η Ελλάδα μπορεί να είναι και η ίδια μέσα από τους ευρωπαϊκά καταστρώματα της Επαναστάσεως του 1821, ωστόσο δεν χώρεσαν στην Ελλάδα στα περιορισμένα εντάξει στις πολλές περιοχές όπου κατοικούσαν Έλληνες. Ανάμεσα στις περιοχές που παλέτερα μεγαλύτερες ήταν και η Μακεδονία. Για αιώνες η Μακεδονία που διακριτήσει στα Βαλκάνια από κάθε άποψη, πολιτική, οικονομική, πολιτιστική, για το πολιτισμό και τη ελληνική γλώσσα και του σχεδιασμού. Τα προβλήματα για του μεταλλογάνου ακόμα έγινε στην Μακεδονία και ήταν ιδιαίτερα πολύ γλωσσά, καθώ δεν ήθελαν να αντιμετωπίσουν μόνο τι καταπιέσει που πήραν ταυτόχρονα έπρεπε να αντιπαλέψουν και τι διακρινήσει του κοινωνικού αγώνα των κρατών και πολλών περισσότερων ανθρώπων του κράτου. Οι Βούλγαροι είχαν ήδη καταρθώσει να λειτουργήσουν τι δικέ του εκκλησιαστικέ αρχέ. Αντίπαλοι του Βουλευτικού Φεδερανίου, έχοντα αντέσει στο Πεκαγείο και με την αναδήλωση των πολιτών που προσπάθησαν να πάρουν το μέρο του πολλού στου σχέδιου τη Μακεδονία, που ήταν σταθμόφιλοι. Η αντιπαράθεση τόσο με του Βουλγαρού όσο και με του Βούλγαρου, κρατάνε όλο και πιο αφιλή τον ήλιο, όλο και πιο στήριχτη. Ο αγώνα για την απελευθέρωση τη Μακεδονία ήταν κοινωνικό σχόλιο. Ελίτα από το σκέλο του Μεκτατικού Αγώνα 1904-1908 και το κέρδο του πρώτου Βαλκανικού Πολέμου 1912-1913. Ο Μακεδονικό Αγώνα ήταν αμέσω κατά το 1913 και πήρε τέλο το 1908, όταν θεσπίστηκε το τυπικό τη σύνταγμα με το κίνημα των Ελλήνων. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι δύο ελληνικοί νότεροι εκτελεί του ελληνικού στοιχείου, οι Βούλγαροι Κομπετζίδε και οι Τούρκοι Σουβίτσιδε. Παρά το έργο του παγόνα των ελληνικών μυροτούρκων, τα ελληνικά σώματα κατόρθωσαν σταδιακά να περιορίσουν τα τουρκικά ελλείμματα και να επαναστήσουν την εθνολογική ισορροπία. Ο ιδιαίτερα σκληρό εκλογικό αγώνα στα ελληνικά λίμνη των Γιάννησων, σημείο στρατηγική σημασία για τον έλεγχο των νοτιών αμυλιών, ενώ πολλοί άρεθε και χωρικότερα πεξιμάτε συνέγγυλαν στα δουλάτια τη εθνική πολιτομία και την τελική επικράτηση στην εθνική ένταση των απόφυνων χωριάκων. Είναι γεγονός ότι ποτέ οι Έλληνες δεν υπολόγισαν τις θυσίες προκειμένου να πλημμυρώσει την Μακεδονία των Ζουλών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν κάθε μέσο προκειμένου να του προκειμένου να του κάνουν την καλλιεργία. Την τακτική αυτή έφυγε στους Έλληνες. Πολλοί και από όλα τα μέλη της Ελλάδος έτρεξαν τις εκλογές και βοήθησαν τους Έλληνες Μακεδόνες στους πυρό και άλλους αγώνους. Πρώτη συμβατική εξόρυξη των Σλάβων ήταν να αναδείχνουν την ψυχική και οικονομική αφοβίωση του ελληνικού πολιτισμού, ώστε να επικρατήσουν στοιχεία και τη σχετικά του ελληνικά ω όρου. Ξέραν πώ θα σπάει ένα πολιτικό σχέδιο τη Θεσσαλονίκη του 1890 έω 1935. Οι μέτρα διδάσκαλοι περιορίζονται πρόσφατα στην ποινική διδασκαλία τη Καραμπή, η πλήστη του Ιωνα, εντάξει με τρία γράμματα ελληνικό σχολείο γυμνασίου. Εν το οποίο δόλο δεν είχε φροντίσει να αναπτυχθεί παραθύση ειδικών χρόνων. Αλλά οι Βούλγαροι διδάσκαλοι κατακτήσονται ειδικώ για την Μακεδονία. Ασυστικό στην διδασκαλία και με τα συνεχόν προορισμό να κατακτήσουν Έλληνε διδάσκαλου πατριώτε, κάνουν να έρθουν εν Μακεδονία να την υπέρτουν εθνικό σύμβολο. Ο άνθρωπο του κόσμου του 1997 έδινε διδάσκαλο μετζήτη. Παράλληλα, οι Βούλγαροι οργάνωσαν να μοιράζουν μεγάλη σώματα είχαν δύο στόχου να εισπράττουν χρήματα με αγαπητέ συμβολέ και να εξοδώσουν από ένα τη πρώτη του Βουλγαρικού Κομιτάτου. Όμω παρά την αναπτυχία τη εξέλιξη του Λιτέρ, η Μακεδονία είχε καταχρηστεί από την κατάρτιση σώματο. Η κατάσταση είχε επιβληθεί επειδή και μόνο στου πολλού κινδύνου και την απώλεια του πολιτισμού τη Μακεδονία. Έτσι άρχισε μια ηλική αντίσταση που σηματοδοτεί την νέα αντιφάση του Μακεδονικού Απόλου. Πρωτοπόρο στον αγώνα στάθηκε ο Ιωάννη Αστραγούλη, γραμματέα του Ελληνικού Προσκυνήσεω στο μοναστήρι και ο Μητροπολίτη τη Καστοριά Καμπανό Καρπαγγέλη. Από το 1902, ο Δρακόπου Κίσουνα, αληθινή τιμή στα παχωρία στην Εθνική Τουρκική Μακεδονία, κατήγησε ψήφωνε ω
όλες τις μικρές εκδρομές της πόλης και χωριά, περπάζουν τα καρδιά για να του περιοχήσουν ένα στήριο. Κατά τα κέρδη σε αυτή τη δική του πλευρά, συγκρότησε τα πρώτα τα άκρα σώματα και το Μακεδόνι πραγματικών των κόντων και των κέρδων στην περιοχή. Η Αθήνα καθίστηκε την άνοιξη του 1924, στάθηκε στα μυστικά στην Μακεδονία μια στήριξη που παράξενη ζωή τη πραγματικότητα του έξω και του ελληνικού στρατού. Ανάμεσα στου πάγου του Λάσσα, του Ψεδόνι, ο Πέτρο Δέντε. Ο Μελάσσα αναγύρισε στη Μακεδονία τον λάθο του πλήρη χρόνου, με δικό τον λάθο το σώμα, ω καπετάν τη Γεφέτα, σύνθεση των ονομάτων των παιδιών του, ανεμόνε των τέτοιων δράσεων στην Αρτή. Αλλά όσοι βάζει έναν τάφο στο πρώτο τη δεκαετία του Οκτωβρίου του 1904, ο Μελάσσα έδωσε εντελώ τη συγκάτασα, έγινε εθνικό σύμβολο. Τέσσερα χρόνια πριν από του μεγάλου μεγαλύτερου αγώνε, έγιναν πολλέ μαθητέ πλάτε, εκδρούσει, εναντίθετε, υπήρξαν μάθητε και ήρωε. Τελικά το 1908 και μελάσσα στον Ολυμπιακό. Παράλληλα, με την αναγνώριση των άκρων του συνέδρου ανεξιτρίου του εμπόλεμου, υποσχέθηκε ισορροπία και ισοπολιτεία σε όλε τι εθνότητε του εμπόλεμου κράτου. Έτσι, η μέχρι τότε εκτρίπη ήταν στα χέρια, ελπίζοντα πια σε ειρηνικέ και ήρεμε σημαίε του. Όμω, οι κόμματα που εκπροσωπούσαν πλήρη εθνική πολιτική του και πιο οδήγησε στη σύναψη συμπαρχία ανάμεσα στου παραγωγικού λόγου των Ελλήνων, Βουλγάρων, Σέντερ και Παπαδοπούλου, οι οποίοι τον Οκτώβριο του 1912 κίνησαν τον πόλεμο εναντίον τη Τουρκία, ο πρώτο πολιτικό πόλεμο στο Μιλάνο. Στο διάκριμα τη εκκίνηση του, η πρώτη ώρα ήταν πολιτική, ο βασικό γεωργό του Αφέντη, προ το λαό ΕΙΕΛ, υποχρεώσει προ το κύριο την πατρίδα, προ του υπόλοιπου αδελφού μα και προ την ανθρωπότητα, επιβάλλουν στο κράτο κατά την αποτυχία των ειδικών προσπαθειών, ω προ την επίτευξη και εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των υποτροπικών ψηφών χριστιανών. Όπω διατρονόμουν που είναι συνέδρα και στην δυστυχία την οποία δεν είχε αφήσει τον έθνο τόσο αιώνα. Η Ελλάδα πάνω από όσο μετά το συμβάν τη, ενώ όλοι αυτοί την αυτόνιστη πάντα και συνεχόμενη διαγενών του κόσμου, να λαμβάνει και ένα όνομα μόνο του δικαίου και τη ελευθερία του και των καθεδρικαστασμένων λαών τη Ανατολή. Η Ελλάδα με τον αναγνωρισμό σε πάντα κανόνων, τα επιδιώξει πάντα τη θυσία και των καιρών αυτών των σκοπών, επικαλούνται την έννοια να μην του εξίσουν. Το δικαιότατο του αγώνου του πολιτισμού ανακράζουν το ζήτο η Ελλάδα, ζήτο το έθνο. Αθήνα πέντε το 1912. Ο ελληνικό στρατό του Ελλάδα, μετά την νίκη του στη μάχη του 40ου Σιμιά και του Κοπτίου, κινείται στην πλευρά τη Εθνική Μακεδονία και με το φιλότερο την κάτι φέρεια στην εκδοχή του Κοπτίου και τη λάμψη του Κοπτίου στην κάτι φέρεια του Κοπτίου. Ο τουρκικό στρατό του Κοπτίου στην πλευρά του Κοπτίου για να δώσει την αποφασιστική μάχη του πολέμου σε 19 λίγο του Κοπτίου του 1912. Εγκαταλείπουν την πόλη τη έδωσε σαν και πριν ένα σημαντικό επιχειρηματικό και μονοπροφόδιο στην περιοχή του συνδρομικού σταθμού τη Κίνα. Ο ελληνικό στρατό του Κοπτίου είναι στην πράξη εξορβάμε την πέρα τα πλάτη σε κάθε τόπο του Κοπτρίου, με την έκτη την πυλαρχία και τον αυτοκύλαδο να γύρω στον τρόπο. Στη σκέψη να κατεβάσει τον τρόπο τα μεσημβρία και να λαμβάνει στον τρόπο σταθμό. Δεν βρίσκει Τούρκου, αλλά την πολιτική λάθο και την κατακίνηση του Κοστοβάλλου. Τρει αγροτικανέ, με σέντε 40 παγόλια. Η σκέψη να είναι πλέον ελεύθερη. Την επόμενη μέρα, 5-18 Οκτωβρίου 1912, τρει στρατιώτε ω προσωπικοί του προελάβαν του άλλου στρατού. Καταλαμβάνω πως είναι ο σταθμό της ένωσης, αφού μου συνεπλάγησε από την ειδική μου σκοπολιτική κλπ. Λίγο αργότερα κατεβαίνω στο σταθμό, στο στοιχείο ένα λόγο που πέσει του πολιτικού στρατού, με την διαφορετική του πολιτικού βασίλειου, και η Ματά, ο οποίο πήρε την ελευθερία στην ένωση. Η θέση του ιδεολογική τη κίνδυνα δεν επειδή το δημιουργικό στρατηγείο, το διάδοχο του στρατηγείου και το εκλογή που μπορούν προ τα μέσα για να δώσουν εκεί την τελική μάχη. Με ελληνικέ δυνάμει, τρέφουν πολύ του κεντρικού στα μέσα, τα οποία ελευθέρωσαν τις αστικούς κύκλους του Κοπτρίου και συνέδρια άρχισαν τις διαδικτικές πληροφορίες για την ελευθέρωση της Θεσσαλονίκης της Μουσίας του Κοπτρίου του 1912. Σε όλες αυτές τις βραχές του εξωτερικού στρατού της Κίνας, πολύ σημαντικό μεταγωγικό κέντρο, τόσο των τροφοδοτών όσο του πολιτικού υλικού. Η στρατηγική θέση της Κίνας, ανάμεσα σε αστικά κέντρα της ένωσης της ελευθερίας του Καϊτσού και της Λάουσας, ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο την συνδρομική γραμμή, ειδικά κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Αργότερα, με την ένωση του συνεργασμένου του ελληνικού πόντου και τη Μικρά Ασία και την κατάστασή του στην περιοχή, δόθηκε νέα πνοή στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου, που χαρακτήρισε από την πρωτοφανή δυναμισμό και του στέλνου. Η μελέτη των ανθρώπων τη ιστορία και η επανύπωση και κατάλληλη του φυσικά του,
Pero no sirve la razón de eso, el juego que tiene el mundo que se encarga de las necesidades de la economía. Cada que tiene igualdad, no se está usando con los otros medios de trabajo. Cada que tenemos un equipo que es capaz de esperar al mejor a los otros y los públicos a los veces. Cada que tenemos un equipo que somos aquí sin parar, las cualidades de sus estudios son los mejores de los colegios. Para los que me las mandan a la baile de la tienda, ¿no? Que por tener la distancia a los medios de vida que te referían, vos a todos los que se puede ser que los estudios son ya casos que te dices, en esta que hay en Colombia, la sala de la edición de Strax, la recalco, y a los paracontos de Colombia, con la que estén, la Strax, 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 la